Η Μαρία Πολύζου δεν μπαίνει φανερά εξαντλημένη, κρατάει ένα αρκετά καλό ρυθμό, έχει δυνάμει. Έχει ένα σημαίακι το οποίο κουνάει στον κόσμο. Και κρατάει και μια μικρή ελληνική σημαία με την οποία υποδηλώνει σε όλους την καταγωγή της και υποδηλώνει βέβαια και την τιμή την οποία αισθάνεται εκπροσωπώντας τα ελληνικά χρώματα σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην κορυφαία ασφαλώς και για αυτήν στιγμή της σταδιοδρομίας της στα 28 της χρόνια. Να τρέχει στο μαραθώνιο και να τερματίζει. Επαναλαμβάνω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Να, εδώ, να την βλέπετε, καθώς φαίνεται υπάρχουν και ορισμένοι. Και ο κόσμος τη χειροκροτεί. Όχι μόνο. Και όχι μόνο, ασφαλώς, όχι μόνο οι Ελληνοαμερικανοί. Τη χειροκροτούν όλοι. Χειροκροτούν όλοι αυτό το κορίτσι. Από την Πάτρα που τρέχει να τερματίσει στο μαραθώνιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι για αυτό εδώ το κορίτσι. Και βλέπετε ότι και η κάμερα σημειώνει αυτή την χαρακτηριστική σκηνή, ότι μία αθλήτρια μπαίνει μέσα στο στίβο κρατώντας την σημαία της χώρας της για να τερματίσει. Είναι η Μαρία Πολύζου που τερματίζει σε χρόνο 2 ώρες 41 και 36. Μέσα στις δυνατότητες, πίσω περίπου 7 λεπτά από την... Από το ατομικό της ρεκόρ, καλά. Το οποίο όμως έγινε σε μια άλλη διαδρομή κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Έκανε μια πολύ καλή και φιλότιμη εμφάνιση η Μαρία Πολύζου στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο και έχει κερδίσει και αρκετές από τις 86 αθλήτριες που ξεκίνησαν. Θα σας πούμε σε λίγο την ακριβή της θέση. Θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι στο μαραθώνιο δεν υπάρχει παγκόσμιο ρεκόρ όπως υπάρχει στα 100 μέτρα ή σε... Είσαι άλλο αγώνισμα, στα 200 μέτρα και 400 μέτρα στο μαραθώνιο. Δεν υπάρχει ρεκόρ γιατί υπάρχει ρεκόρ διαδρομής κάθε φορά. Γιατί από περίπτωση σε περίπτωση, από αγώνα σε αγώνα, από διαδρομή σε διαδρομή, είναι όλα διαφορετικά. Δεν έχουμε ακόμα το χρόνο της Ελληνίδας αθλήτριας, ενώ έχουμε... Στην οθόνη τη Φατούμα Ρόμπα, τη Φατούμα Ρόμπα που με 2 ώρες 26.05 ολοκλήρωσε την κούρσα της, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, ενώ η Βαλεντίνα Εγκόροβα πήρε το αργυρό μετάλλιο και τη δεύτερη θέση, και η Αριμόρη από την Ιαπωνία σε 2 ώρες 28.39 κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο. Στο σημείο αυτό ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η μετάδοση του μαραθωνίου των γυναικών. Είδαμε και τον τερματισμό της Μαρίας Πολύζου. Νομίζω ότι αν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή θα μπορούμε ίσως να περάσουμε σε κάποιο άλλο άθλημα. Οι συνάδελφοι στην Αθήνα βεβαίως έχουν σαφή εικόνα αν έχουν αρχίσει τα αγωνίσματα σε άλλα αθλήματα, σε άλλους αθλητικούς χώρους. Και εμείς από εδώ να ολοκληρώσουμε την περιγραφή μας και να δώσουμε ραντεβού για αργότερα για το απογευματινό, μάλλον για τα υπόλοιπα προκριματικά αγωνίσματα που θα γίνουν το πρωί εδώ, για μας εδώ στην Ατλάντα, αλλά και για να μπορέσουμε να συναντήσουμε τη Μαρία Πολύζου, να έχουμε τις πρώτες της δηλώσεις μετά την κούρσα, τις οποίες βεβαίως θα παρακολουθήσετε στην εκπομπή, στην πρώτη από τις δύο εκπομπές της ημέρας που έχουμε καθιερώσει για να δίνουμε και τις εξελίξεις και φυσικά την ζωή των Ελλήνων αθλητών μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες.